Αρφάν ήμουσα 9 χρονών. 9 χρονών. 9 χρονών. Η Βασιλική πόσο ήταν? Η Βασιλική ήταν 14. Εγώ 9 και η Ευτυχία 6. Κατάλαβες. Να. Ο Ιακ πέθανε η μάνα μας. Ο Ιακ ξύπνωσε ο πατέρας, δεν μπορούσε να κάνω. Χωρίς γυναίκα. Χωρίς γυναίκα. Και πήγε και πήρε μήνια, η οποία είχε πριν άντρα του Στέφανο του Ναρκωμάνη. Τον αδερφό του παππού μου. Ναι, τον αδερφό του παππούς. Ο οποίος πέθανε στον κάμπο από κρύο. Πάει το χειμώνα, πάει να κάτω. Αυτή δεν βρέθηκε σκύλα για μας. Να μην σας βλέπω. Ναι, μην σας βλέπω. Η Βασική να σου πω δεν είχαμε ντουλάκια. Εγώ όμως είμαι. Πώς ένα σου πω δεν είχα. Είσαι με τον Παύλο, εσύ ήσταν. Είμαι έτσι. Είχα σαν φιλότιμο αυτό. Με πήρε μια μέρα. Είχαμε γελάδες. Και τις σκάρσαμε να πούμε. Και δεν ήρθανε το πρωί. Δεν ήρθανε μέσα. Κατέβηκανε κάτσι ποταμιά. Και με παίρνει αυτή η μέρα κοντά της, να πάμε να τις βρούμε. Πόσες γελάδες είχατε? Είχαμε 2-3. Εκεί πήγαμε και τσίβραμε τις γελάδες πλέον. Κατεβαίνει οι αντάρτες κάτω μας είδανε. Και μένα με πήρανε. Οι αντάρτες που ήταν απέναντι στην Γκρούνα? Από πού ήρθαν οι αντάρτες? Όχι, ήταν στην ποταμιά. Στην ποταμιά ήταν οι γελάδες και αυτοί μας είδαν από πάνω από τον καφενέ. Κατέβηκαν κάτι, με πήρανε με από κοντά τη τότε. Τι δίμηνα, γιατί την άφησανε? Αυτή είναι η άφηση. Όχι, πήρανε κι αυτή, πήγαμε σε. Σε κάτι χωριά. Και ήταν και αντάρτες, και είχαν παρμένες και από το Μεσολόγιο κάτι οικογένειες. Με πήρανε, μένουμε κάτι τα ροχάκια που είχαν από αυτά. Τι εποχή ήτανε? Εποχή ήτανε. Δεν θυμόμαι τώρα με εποχή, έλεγα εγώ. Τέλος πάντων, παρακάτω. Με πήραν οι αντάρτες, τα φάγανε το ροχάκι και μου έδωκαν παντελόνια. Τότε στο ζωή μου έδωκαν παντελόνια να βάλω. Στρατιωτικό. Ναι, στρατιωτικό παντελόνι, ένα μπουφανάκι και με πήραν από εδώ από κοντά. Παπούτσια. Τι όλο. Παπούτσια. Είχα κάτι παψάκι μου έδωκε ο Μακαρίτσου Μάρκο ο Σταύρος. Κάτι παπτσάκια. Ο Σταύρος ήταν αδερφός του πατέρας. Ναι. Που είχε τον Τάκη τον Δημόπουλο. Ναι. Ο πατέρας του Τάκη Δημόπουλο. Με πήραν από τότε κοντά της, αυτή την πήραν να πώλησανε. Δεν ήθελαν. Και μένα με πήραν κοντά της πρέπει να με σώσουν κι αυτοί. Τι μη ήθελανε. Αλλά είχαν κι άλλα κουλίτσα. Και χάιτη, και χάιτη, και χάιτη. Μόνο σαν και τη φέκη. Και σιγά να πούμε κοντά της. Κάποια εποχή ήρθαμε σαν εδώ πέρα, κατ' του Κρίκυλου. Και πέρασαμε από εδώ από το Καρπινής. Και τότε είχαμε, η παράγκα μας ήταν εκεί στο Δημόπουλο, που είναι το Δημόπουλο εσύ τώρα. Να. Έτσι ασαντίου ήταν η παράγκα μας. Γιατί μας είχαν πάρει από τα χωριά. Δεν μας άφηναν στο Βδύρι, γιατί τα έζαμε λέει τις αντάρτες. Μας έφεραν αυτό. Πήγα κάτι εγώ και της λέω, δώστε μου κανένα ρούχο, να πάρω κανένα ρούχο από το σπίτι μου να πούμε. Γιατί εμένα δεν με αφήνει τώρα να φύγω. Με πήραν από κοντά της και χάει, και χάει, και χάει. Εν τω μεταξύ, πήγαμε κάτι το βουνά αυτού, κατά το Κρήτη μου, κατά... Στα Κουκάλια. Στα Κουκάλια, ξέρω εγώ πώς το έλεγανε. Και κοιμήθηκα μόξω, ξέρω εγώ. Και τα χρόνια και είναι χειμώνα, ξέρω εγώ. Τώρα κορυδεύμαστε. Έρχνει χιόνι. Ανάβαμε φωτιά και απάνω. Και έλειωνε το χιόνι και κατέβαινε φωτιά κάτι. Και ζούμε. Είχα μια κουβερτούλα τώρα και άλλη. Ήταν κι άλλα κορίτσια. Κάποια εποχή πλες. Τώρα λέω δεν κρυώνω τα πουδαράκια μου, γιατί να μην κρυώνει.
Με βάλανε καβάλα και πέρασα με εδώ πέρα. Πάνε πέρα σε αυτά τα χωριά. Κατάγραφα. Ναι. Πήγα πέρα, ξυπουλήθηκα, τα ποδάρια μου είχαν ξυπέσει. Γι' αυτό. Αυτό απάνω στα άγραφα δεν έγινε, στην άλλα. Όχι. Εκεί που ο στρατός με τις αντάρτες, εκεί δεν έγινε αυτό. Στο Μοναστράκι. Α, πριν τα άγραφα. Ναι. Τα εκεί. Πω, μελάνιασαν τα πόδια, πώς ήτανε. Μελάνιασαν. Μελάνιασαν και τα πήρα για σιδέ. Δεν καταλάβαινες. Ήτανε και ένα κορίτσι εκεί, άλλο γιανούλα τώρα, δεν θυμόμαι. Και πιάσκαν οι αντάρτες με τις μαυροσκούφλες. Και να ακούς το τφικίδ. Και το κακό να παίνει. Το σταυρό της Παναγίας, η Δημοπούλου, παρουσιάστηκε που είχε. Σε λέω, κάτσε, κάτσε εδώ, κάτσε γιανούλα, κάτσε εδώ. Στον κέντρο μείνει ένα σέλι να φύγει για να βλέπει τις φωτοβουλίδες και τα τφέκια μπαμ μπουμ. Αλλά δεν μας πήρε κανένας. Βράδυ ήταν αυτό ή μέρα. Βράδυ. Βράδυ. Τέλος πάντων έκατσαμε εκεί στο. Ξημέρωσαμε. Ξεκίνησαμε τότε που σιγά 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 και πήγαμε και παρουσιάσκαμε. Ήταν στρατός του Καραπιπέρ. Αδερφό του Καραπιπέρ. Με πήρε με έναν αυτός όπως με είδε και μικρό και αυτό και με πήρε στη σκηνή μέσα. Εκεί είδαμε φωτιά και είδαμε αυτό να πούμε. Ήσταν ήδη τις αντάρτες τότε. Ε? Ήσουν στους αντάρτες τότε ακόμα με τις αντάρτες. Τις αντάρτες αλλά. Τσάφκα τις αντάρτες και πήγαινε περισσέσου στο Σταυδόλο. Πώς τα κατάφερες και ξέφυγες. Ε, δεν σου είπα. Πολέμψανε όλη νύχτα και κοντά τσακίσκανε εκεί, ξυχώσανε. Και όταν έφυξε, λέω με το κουτσιού, πάμε να παρουσιαστούμε στο στρατό τώρα, δεν είναι. Πού ήξερες που είναι ο στρατός όμως. Ήξερα, υπολόγιζα. Πήγαμε σιγά σιγά παρουσιάσκω στο στρατό, πέρασε με πήρα στο καραμβέρ, στη σκηνή μέσα, μύρι έτσι κακομυριασμένο, κοιμόδηκε και έφαγα, κοιμόδηκε και αυτά, αλλά τα βουδάρια. Δεν ήταν η προκοπή. Πήγαμε τότε, με πήραν και πήγαμε σε ένα νοσοκομείο. Πού? Σε ένα σπίτι ήταν ένα νοσοκομείο. Είχαν περάσει από εδώ εντάρτες και πήραν τις νοσοκόμες και τις γιατρούς και τις είχαν από κοντά τους. Και με πήραν μένα με ξαπλώνει και τα άκουψαν τα δάχτυλα πλέον Γιώργο μου. Τα δάχτυλα από τα πόδια? Τα δάχτυλα από τα πόδια. Με τι τα άκουψαν? Με πριόνι κομδεσίλα. Χωρίς έννοιση, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. Δεν πόνεγες. Σαν πόνεγα. Ποιος με ρώτα είπες. Άμα αν τάφνανε λέει θα πέθαινε. Πάθαινες γάγκρενα. Πάθαινα γάγκρενα, δηλητηρία της ξέρω εγώ και θα πέθαινε. Άφηκαν εκεί καμπόσο μου καιρό. Πήγαμε και κρύφκαμε κοντά. Σε κάτι λούφλες τις έλεγαν. Μέσα στη γη, κατάλαβε τι είχαν. Η δάη ήταν η λούφα να πούμε. Και σαν τα λέει το σπίτι ήταν ο στρατό. Τα άκουγα με τα τφέκια. Φίλε, ο στρατό. Τέλο πάντων, φίλε, ο στρατό. Άμα ξημέρωσε, εγώ σιγά σιγά με το. Ένα μπαστούι και ένα έτσι, και σιγά σιγά και σιγά σιγά. Και πήγα και παρουσιάστηκα στο στρατό. Στον Καραπιπέρ τότε. Με έβαλαν καβάλα σε ένα άλλο και στα Σλαμία και στο πατέρα. Ο πατέρα που έμαθε που είσαι. Έμαθε, ξέρω εγώ. Τι να ξέρω εγώ. Τον ιδιοποίησαν μάλλον. Με ρώταγε με έναν. Πώ λέγει από που είσαι γι' αυτά. Που είσαι, πώ ήταν ο πατέρα. Τον και στο πατέρα μου και με πήρε. Σλαμία. Από την Καμία. Το νοσοκομείο Σλαμίας. Άι, γιατρέτε να το κάνω, λέει τώρα αυτό. Χωρίς σποδάρι, λέει ότι θα παντρευτεί ποτέ, λέει ότι θα. Και μπορείς να τα βαφίσεις, να προσαρμιστεί το πάνω σε αυτά τα ποδάρια πόδι. Σε αυτά τα ποδάρια πόδι να προσαρμιστεί. Και να πετάξει τη μαγκούρα πόδι. Ήρθα εδώ, πλες. Δεν μπορούσε να έρθει, ήρθε ο γαμπρός
Και με ζήτηξε. Και με πήρε με αυτά τα ποδάρια. Πού σε έμαθε όμως, πού έμαθε ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτή η γυναίκα πάνω να τη ζητήσω. Σ' είχε δει ποτέ. Ποιος? Ο παππούς. Ο παππούς όταν ήμασταν εδώ είχαμε χαρτροβατάκια εμείς. Και το ημαργονέ είχανε περισσότερα. Και τα έπαιρνε από εκεί από τη Μόπουλ, τα είχαμε κλεισμένα και τα έφερνε εδώ και να τα σμίξουμε αυνούς, να τα πάρουν να τα βουστήσουν. Α, τα σμίζει με σμαργονέως εσείς. Ναι, τα έφερνε σμαργονέως. Τέλος πάνω, λιλούτουν έλεγαν, είχε παρατσούκ, μαργόνις. Όταν έφευγα, ακούω το μακαρί του πεθερό μου και λέει στο λέει, να ρε ουλάκα, να ρε ουλάκα κορίτσι, δεν σ' αρέσει να το πας αυτό. Ήμουν κι όμως τότε, καλούτσικη. Και με πήρε πλέον και πάει. Τι ήρθε και σου είπε τότε. Ποιος. Ο παππούς. Τι ήρθε και με πήρε. Τι ήρθε και σου είπε. Ήρθε και με πήρε, γύριψε κάτι στον πατέρα μου, με πήρε. Ο πατέρας μου ήταν ούλο χαρά. Θα ξεφορτωθώ το κορίτσι. Όχι, ξεφορτωθώ, αλλά και χωρίς σπουδάρια πώς θα το πάρει. Έλλη, δεν θα παντρευτώ ποτέ. Είσαι ένας άρεσε ο παππούς. Αν μ' άρεσε ο παππούς. Μ' άρεσε. Με ρωτεύει ο παππούς. Και από τότε και ύστερα έκανα ένα σωρό παιδιά. Έχασα το Γιάννη μου όμως. Και ζω μέχρι σήμερα. 91. 92. 92. Ναι. Εκεί απάνω τότε στη Νιάλα που έσμιξε ο στρατός με τις αντάρτες, για το βράδυ, τι έγινε. Πολεμούσανε, πολεμούσανε, πολλοί. Άλλοι σκοτώθηκαν, άλλοι. Αλλά αυτό ο καρεμπέρας μου φέρθηκε πολύ καλά εμένα, πάρα πολύ. Και μετά παντρεύκατε, εδώ έμενατε, εδώ. Εδώ βέβαια. Εδώ. Δεν ξέρω τούτο του κάτω, δεν ήταν. Απάνω μαρακά. Εσύ το καλοκαίρι δεν πήγαινες καθόλου πάνω στο βίλο, είχε με τα πρόβατα. Μα, πού να πάω. Τι διά είχα να πάω στα πρόβατα. Λέω, από κοντά σου, ο άντρας. Όχι, όχι. Δεν πήγαινε. Αυτός έρχεται. Κάθε πότε έρχονταν κάτι. Αυτός έρχεται κάθε τόσο. Με τι έρχονταν, τα ποδάρια. Έγκυος. Με τα ποδάρια. Ήρθε, κοιμήθηκαν εδώ ένα βράδυ και ύστερα έφυγε τη νύχτα για να πάει πάνω. Δεν βόδωσε να είδα απ' κάτω, άκουγα τις πατσές και με έπιεσε ο πόνος, ο πρώτος πόνος. Να γίνει σου το μακαρί του Γιάννη. Το πρώτο του παιδί. Αυτά Γιώργο, γιατί είναι αυτά. Τα έγραψες τώρα.